Δηλώνουμε και εμείς ως εργαζόμενοι στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία σύγκρισης του Απιθήκα, παρόντες τις συμμετήσεις και έδωση προκειμένου να δυναμώσουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε κράτος και εργοδοσία ότι δεν πάει άλλο. Κοντάσαμε να μετράμε τη μία απώλεια μετά την άλλη, που πείσαμε να ακούμε ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να ξεπεράσουμε τις δύσκολες ώρες, όπως μας λένε. Είμαστε εργαζόμενοι που δουλεύουμε καθημερινά για τη σύνθεση χιλιάδων φοιτητών την ίδια ώρα που καμία σταθερότητα δεν έχουμε συνεργασία, καμία εξασφάλιση για τις ζωές μας. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και όλες τις προηγούμενες, έχουν ταιριάσει σε ευθύνες. Έπαιρναν και παίρνουν μέτρα που στόχο έχουν να ενισχύσουν τα συμφέροντα των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματιών σε βάρος όλων μας. Μέτρα που εξασφαλίζουν κέρδη για επιχειρηματίες και εργολάβους και που μετατρέπουν τη ζωή μας σε λάσπη. Οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε για χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο. Παρόλα αυτά παραμένουμε σε ομοιρία μέσα από συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εξαρτάται η δουλειά μας από το αν και κατά πόσο θα εκτιμηθεί ως κερδοφορία μία συμφωνία για τη σύνδεση των φοιτητών, έτσι ώστε να αναλάβει το έργο, όπως το αποκαλούν ή ο Α ή ο Β εργολάβους. Οι χιλιάδες φοιτητές που έχουν ανάγκη από σταθερή, ασφαλή σύνδεση είναι εκεί. Οι κουζίνες και οι υποδομές που έχουμε είναι εκεί. Εμείς όμως οι εργαζόμενοι με τις γνώσεις και την εμπειρία για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη πάλι είμαστε εκεί. Παρόλα αυτά όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν διαδοχικά σε συνεργασία με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου φρόντισαν να βάλουν στην εξίσωση και τους εργολάβους. Εξασφάλισαν δηλαδή σε επιχειρηματίες σταθερή πελατεία με μηδαμινά ποσοστά ρίσκου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δουλειά μας, αλλά και η διασφάλιση με τους όρους που πρέπει τη σύνδεση των φοιτητών. Η επιδίωξη και τη μετατροπή κάθε λειτουργίας του Ιδρύματος σε πεδίο επιχειρηματικών συμφερόντων πρέπει να σταματήσει. Δίνουμε και εμείς τον αγώνα μας έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να παίζει τον ρόλο που του αρμόζει και που αυτό θα εξασφαλίζεται στον βαθμό που μας αναλογεί και από εργαζόμενους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πρόσφατα η κοινοπραξία των εργολάβων που έχει αναλάβει για αυτή την περίοδο το έργο με αφορμή το κορονοϊό επιδίωξε να πετάξει εκτός δουλειάς πάνω από 30 εργαζόμενους και συναδέλφους. Οργανωθήκαμε, πήραμε την υπόθεση στα χέρια μας και μέσα από το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού, το ΣΕΤΕΠΕ, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε έναν αγώνα με αξιοπρέπεια και με πίστη στο δίκαιο μας. Ήδη η πλειοψηφία των συναδέλφων έχει γυρίσει τη δουλειά. Δεν επαναπαυόμαστε. Δεν παίρνουμε άλλα τα μυαλά μας. Παρόλα αυτά και στη δική μας περίπτωση επιβεβαιώνεται στην πράξη και σας το λέω αληθινά αυτό, ότι η ελπίδα για τους εργαζόμενους βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα και όχι στις υποσχέσεις των οποίων ψευδοσωτήρων. Αυτή μας η εμπειρία μας βοηθάει να βγάλουμε συμπεράσματα. Μας είναι πιο εύκολο τώρα να ξεχωρίσουμε ποιος ο φίλος και ποιος ο εχθρός. Ακόμα και αν ορισμένοι από τους δεύτερους χρησιμοποιούν την βραδιά του αγωνιστή, γιατί το ζήσαμε και αυτό στους αγώνες, του συνδικαλιστή, του αριστερού κτλ. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ, μας γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε μόνοι ούτε αδύναμοι. Το ζήσαμε πάρα πολύ καλά ένα μήνα αγώνα και βγήκε τελικά σε πράξη ότι μας πήραν όλους πίσω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συμμετέχουμε και εμείς δυνατά όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ.